Ειρήνη του κυρίου Διεθόμου. Υπέρ της άνω θενηρής και σωτηρίας του μητροπόνιμού μου κυρίου Διεθόμου. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου στα θείας των Αγίων, του κυρίου Χρυσόνου και των μάτων ενώσεων του κυρίου Διεθόμου. Υπέρ του Αγίου Ιππού του Μεταπίσου της Ουραβίας και Πόλου Θεού σε όνομα αυτού του κυρίου Διεθόμου. Υπέρ του Αγιασίνη Τέταρτο του Δυνάμου Γυναιδιά και Χρήση του Αγίου Πνεύματος του κυρίου Διεθόμου. Υπέρ των διδασκολήτων από διδασκόμενων και διδασκομένων, γονέων και δαιμόνων αυτών, ευεργετών και δωρητών των εφόρων και πάντων συντελώντων του κατά Θεού βοηθείας, επίδοση της σχολής του κυρίου Διεθέμου. Αντιλαβούσε όσων ελέγχουν τη διαφύλαξη του ονομάσου Θεός σε χάρη. Τον Αγία Σακράντου περιβογημένη εν δόξου τη Πίνη Σιμών Θεοτών και Παρθένου Μαρία, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν τη, για αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή νημό Χρυσό τον Θεό Παραθέμου, που θα επιτρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνη, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα, που και ύψου όλη του Πανεγόνα Μήνα. Κυρίου Διεθόμου, κύριε Λέησον, ο Θεό Σιμών, ο πικρόν είδο, ευμοσιό στο λάθο εκεί με τα ποιήσα, και τα βραβετά γιατί τα πειλησέ ο άνθρωπο θα πέσει. Με βήματα ημών, αρέπτυνια με καθυστήρια, μάλλον και μια πόλη. Σας εύχομαι πατρικά από καρδίας η χάρη του Θεού να σας συνοδεύει και να σας ενδυναμώνει στις προσπάθειές σας και σε κάθε καλό. Καλή και ευλογημένη χρονιά με πατρικές ευχές ο Μητροπολίτης σας Βερίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Καλή χρονιά σε όλους. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των ερήμων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρι ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρι ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρι ελευθεριά. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή χρονιά. Αφού πήραμε την ευλογία του Θεού μέσω του πατέρα Ιωάννη, να σας καλωσορίσουμε και εμείς στο μεγάλο αλλά ζεστό και φιλόξενο σχολείο, στο πρώτο και στο πέμπτο δημοτικό. Είμαι σίγουρος και το βλέπω στα πρόσωπά σας ότι περάσατε καλά το καλοκαίρι, ξεκουραστήκατε, ανανεωθήκατε και είστε πλέον πανέτοιμοι και πανέτοιμες για το καινούριο ταξίδι το οποίο θα κάνουμε μαζί όλη τη σχολική χρονιά. Δημοτικό σχολείο. Λεπτομέρειες για τη δημιουργία θα πούμε λίγο αργότερα. Εγώ θα ευχηθώ και πάλι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, καλή χρονιά και καλή συνεργασία για να πετύχουμε αυτό το οποίο θα πετύχουν. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, με τη σειρά μου και εγώ να σας καλωσορίσω στο σχολείο με την έναρξη καινούργιας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα βέβαια θα πρέπει να καλωσορίσουμε τους μαθητές της πρώτης δημοτικού. Θα περάσουν τα επόμενα 6 χρόνια σε αυτό το σχολείο, θα πρέπει να τελειώσουν την οικονομική κρίση. Σίγουρα η οικονομική κρίση έχει επενδύξει και τις οικογένειές μας και το σχολείο. Θα σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι εμείς οι δάσκαλοι θα κάνουμε το καθήκον. Το σχολείο... Ότι μεγάλωσες και δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Είναι
για... Και εγώ σε έψαχνα και δεν είναι μόνο για παροχή. Σε ροκ γνώση. Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει στο ίντερνετ. Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας αλλά και ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής που έχω πιο στενή επαφή με το αντικείμενο του σχολείου, σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Καλωσορίζουμε τα πρωτάκια στο σχολείο. Εύχομαι στους δασκάλους κουράγιο και υπομονή. Εύχομαι στους γονείς και προτρέπω να βρίσκονται δίπλα στο πλευρό των δασκάλων, διότι μετά από μας διαχειρίζονται και παιδαγωγούν τον κοινό μας παρονομαστή που είναι τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ράπτη και τις ευχές. Να πούμε λίγα πράγματα για τη λειτουργία του σχολείου, έτσι, ξεκινώντας από σήμερα. Καταρχάς, να διαβεβαιώσουμε, επειδή ακούγονται πολλά και σε όλους υπάρχει μια έτσι αγωνία για το αν θα έχουμε δασκάλους, βιβλία κτλ, ότι έχουμε δασκάλους, τουλάχιστον για το βασικό κορμό των μαθημάτων, μας έχουν διατεθεί. Και τις επόμενες λίγες μέρες θα νομίζω ότι θα έχουμε ορθιωμένο το προσωπικό των σχολείων. Εντάξει, επομένως δεν υπάρχει έλλειψη δασκάλου και τα παιδιά. Κάποιες λίγες ώρες και ειδικότητες που χρειάζονται και κάποιες ειδικότητες για τα ολοήμερα, τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα τακτοποιηθούν. Τώρα θα μπουν τα... θα πω το εξής, ότι φέτος έχουμε ολοήμερα. Έχουμε ολοήμερα. Και το πρώτο δημοτικό σχολείο έχει ολοήμερο και το πέμπτο δημοτικό σχολείο έχει ολοήμερο. Οι εγγραφές βέβαια έχουν γίνει από τον Ιούνιο, έτσι. Από τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά το ολοήμερο. Σήμερα, τώρα, θα μπουν τα παιδιά όλων των τάξεων εκτός από την πρώτη. Θα μπουν μέσα στις αίθουσες με τη συνοδεία των δασκάλων που έχουν αναλάβει να κάνουν μια γνωριμία με τους δασκάλους και μια συζήτηση. Θα πάρουν...